Η εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων στη χειρουργική ογκολογία είναι ένα ακόμη όπλο που έχουν οι ειδικοί στα χέρια τους στη μάχη κατά του καρκίνου. Ο Γενικός Χειρουργός Μανώλης Γερογιώργης μας εξηγεί τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα αλλά και τη χρησιμότητα της μεθόδου για τους ασθενείς. Κύριε Γερογιώργη, εξηγήστε μας τι είναι οι ραδιοσυχνότητες και πώς χρησιμοποιούνται στη χειρουργική ογκολογία. Οι ραδιοσυχνότητες είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από 3 Hz έως 300 GHz. Την οποία καταστρέφει και εξαχνώνει τον όγκο. Μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κακοήθεις όγκοι με τη συγκεκριμένη τεχνική? Μπορούν να αντιμετωπιστούν οι όγκοι του ύπατος, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, δηλαδή μετάσταση από άλλο όργανο, όγκοι του νεφρού, του σπληνός και οι πολυτραυματίες. Για ποιους ασθενείς θα λέγαμε ότι ενδείκνεται η συγκεκριμένη μέθοδος? Για όλους τους ασθενείς, διότι γιατί μπορεί να γίνει και εξάχνωση και εκτομή του όγκου, μπορεί να γίνει σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, με χρόνιες παθήσεις και αναπνευστικούς ασθενείς. Ας πάμε συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ύπατος. Πώς χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη τεχνολογία? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λαπαροσκοπικά με τη βοήθεια ενδοσκοπικού υπερήχου, ανοιχτά με τη βοήθεια υπερήχου πάλι και με την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ύπατος? Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, αναπνευστικοί ασθενείς και μεγάλης ηλικίας σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν με την κλασική μέθοδο. Είναι μια επιλογή γιατί αυτοί οι ασθενείς με ένα ανοιχτό χειρουργείο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Υπάρχουν και επόμενα θεραπευτικά βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου? Μπορεί κατά τη διάρκεια της εγχείρησης να χορηγήσουμε και χημειοθεραπευτικό σχήμα στοχευμένα στον όγκο. Αυτό είναι πολύ καλό και με καλή πρόγνωση στον ασθενή. Η ποιότητα ζωής του ασθενούς βελτιώνεται άμεσα? Βελτιώνεται ο ασθενής μετά την εξάχνωση του όγκου, μετά από 3-4 μέρες πηγαίνει σπίτι του και σε 10 μέρες επανέρχεται πλήρως στις δραστηριότητες του. Ιωάννα Αλεξίου για τον Doctor's Channel.